Ήταν γεγονός πολιτιστικό και η έκθεση μιας ταλαντούχας δημιουργού, εικαστικού, που εμείς ξέρουμε τη δουλειά της. Είναι μια δουλειά που έχει ένα πολύ προσωπικό στίγμα. Δηλαδή βλέπεις τα έργα και λες αυτά είναι Χατζιαγάπιου. Καλώς την. Καλησπέρα. Χαίρομαι πολύ που η Αναστασία Χατζιαγάπιου που έχει εκθέσει δουλειά της στο Βόλο και θα το κάνει και ξανά. Εντάξει, μεσολάβησαν αυτά τα 2-2,5 χρόνια, τι δύο. Έχουμε μείνει στα δύο, έχουμε ξεπεράσει τα 2,5 χρόνια του κορονοϊού. Όμως ήταν πολύ δημιουργικά για σένα, έτσι δεν είναι? Ναι, όντως. Ήταν... Έλα, τι θα βγάζουμε το τσιγγέλι? Όχι, όχι, εντάξει. Έλα, ήτανε για πες μας, τι έκανες, τι δουλειά παρουσίασες, πού την παρουσίασες? Την παρουσίασα στο Πνευματικό Κέντρο Κωνσταντινοπολιτών. Σαν με ρίζες μικρασιάτικες κι εγώ, δημιούργησα... Αυτή είναι η δουλειά σου. Η δουλειά μου, εδώ λοιπόν φλέγονται πού αυτά τα κτίρια και βυθίζονται αυτά τα κτίρια. Είναι η καταστροφή της Σμύρνης. Mm-hmm. Η οποία σε πρώτο πλάνο μπροστά υπάρχει, αυτά τα βενζινάκατοι υπήρχαν τότε και πολλές φορές δεν επιτρέπανε το κόσμο να μπει μέσα, τις βυθίζανε στα νυχτά. Και θέλησα να αποτυπώσω τις διηγήσεις των προγόνων μας και ιδιαιτέρως της γιαγιάς, του παππού. Και ήταν χρέος μου μέσα από όλα αυτά που έχω ακούσει. Εδώ είναι μια γυναίκα πρόσφυγας, έτσι, ναι. Αυτό το μαντήλι το τυλιγμένο. Ναι, ναι. Να, που και δεν ξέρεις τον άντρα αν κρατάει της... νεκρό. Ναι. Κρατάει νεκρό. Δεν θέλω να αποτυπώσω τη στιγμή, δεν κλαίει. Διότι θέλω το συνέστημα να δώσω. Αυτό που πέρασε, που κουβαλούσαν μαζί τους αυτοί οι άνθρωποι όλα αυτά τα χρόνια. Και αυτό θέλησα, ήταν και ο βασικός μου σκοπός. Να αποτυπώσω στον καμβά μου τα συναισθήματά τους. Εδώ βλέπουμε τις γυναίκες που φέρανε τα κοιμήλια, κουβαλάνε. Και να δώσω το πόνο του ξεριζωμού, να εκφράσω, να αποτυπώσω. Mm-hmm. Γιατί υιοθέτησα και εγώ τα δικά τους συναισθήματα μέσα από αυτές τις δικές τους διηγήσεις. Και να δώσω το πόνο του ξεριζωμού, να εκφράσω... τη θλίψη των χαμένων ανθρώπων τους. Εδώ με ποιον είσαι? Εδώ είμαι με τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Δημόπουλο. Με τίμησε τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών εδώ, τον κύριο Κάβουρα. Τον πρώην προβουλευτή, τον κύριο Μαριά. Και εδώ είναι το σμιλό και τους εξηγώ για τη δουλειά μου στην αίθουσα. Μια δουλειά που πραγματικά νομίζω ότι αρέσει δεν αρέσει. Εγώ δεν θέλω να επιβάλλω σε όλους να αρέσει αυτή η δουλειά. Σωστή. Αλλά πραγματικά είναι... Τέχνη είναι υποκειμενική. Ένα πάρα πολύ χαρακτηριστικό... Θεώρησα έτσι... Η τεχνική σου... Ναι, έτσι. Ήθελα αυτό να είναι πολύ... Να μείνει στον παρατηρητή ένα καλλιτεχνικό... Να καταφέρω να δημιουργήσω ένα καλλιτεχνικό ύφος... που να μένει στον παρατηρητή, να μην μπορεί να το ξεχάσει, να μην το συναντά. Εδώ ας πούμε αυτό, για φέρτε το full screen, αυτό το πλάνο, αυτή τη φωτογραφία. Κοιτάξτε εδώ, είναι αποτυπωμένος όλος ο πόνος. Σε αυτές τις 10 γραμμές, είναι 10 γραμμές, αλλά αποτυπώνουν όλο τον πόνο. Τον και αυτή πόνο είναι η δύναμη της τέχνης. Ναι, έτσι. Θεωρώ να μεταφέρει τα συναισθήματα και να τα βρει αυτά ο παρατηρητής. Να καταφέρει ακριβώς να τα βρει μέσα του. Εδώ πότε? Εδώ και συγκεκριμένα σήμερα, αλλά δεν θα αναφερθούμε πολύ. Είχα μία πρόταση να τα παρουσιάσουμε, γιατί πολλοί κόσμος έτσι δέχτηκα πολλά τηλεφωνήματα και με, έτσι, όλη τους η αγάπη με χαροποιεί και το ενδιαφέρον. Και κάτι μιλήσαμε για να τα παρουσιάσουμε και εδώ. Πριν να έχω τη δυνατότητα. Προς το τέλος, λίγο αρχή, γιατί... Αρχή του 23. Ναι, για να αλλά το δεν, δούμε. Δεν έχει να κάνει η καταστροφή που τώρα, ας πούμε, τιμούμε την... Είναι, αυτό είναι ένα γεγονός, βέβαια, πρέπει να το κουβαλάμε. Είναι για να θυμόμαστε ότι ο πόλεμος είναι πάντα κάτι που αφήνει... Και θεώρησα και ήταν νεκρούς, το δεύτερο... καμένα σίγουρα κλπ. Το δεύτερο κομμάτι που θεώρησα έτσι απαραίτητο για να εκφράσω έτσι, τα συναισθήματα τόσο τα δικά τους... αλλά και τα δικά μου μέσα από αυτά που έχω ακούσει είναι πως να τιμήσω τις μνήμες τους
να τιμήσω τη δύναμη της ψυχής τους, που αυτοί οι άνθρωποι κατάφεραν με τη δύναμη της ψυχής τους και το μεγαλείο να σε ξένα χώματα να ριζώσουν με το ήθος, τις αξίες τους, τις παραδόσεις, που θεωρώ πλούτησαν και την ελληνική παράδοση μέσα από τις δικές τους παραδόσεις, και να είναι επενθύμηση για εμάς πως μέσα από τις τάχτες μπορεί να υπάρξει εξέλιξη, δημιουργία, προκοπή και να μην... και ασφαλώς να διατηρούμε την κληρονομιά του παρελθόντος. Είναι η αδυναμία μου απέναντί σου πίσω από την κάμερα, ναι, για να μην γυρίσω ναι. το πλάνο. Θα έρθεις να σου πω μια καλησπέρα στον αέρα. Γεια, έλα λίγο γρήγορα, γεια, έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ, έλα από αυτή την πλευρά μου. Κάλυψε ένα πρόγραμμα 2,5 ώρες στην Αθήνα. Τι με πρόγραμμα? Δικά τις κομμάτια έλα στο εδώ. Πιάνο. Γεια, έλα, γεια, σκέψε λίγο, ναι. Είναι η κόρη της Αναστασίας. Ωραία. Ένα πολύ περίμενο δρόμο ότι ακούγομαι, γιατί να έχω το πέτο ελεύθερο. Πολύ χαρισματικό πλάσμα, άριστη μαθήτρια, στη μουσική, σε άλλες τέχνες. Είναι καταπληκτική. Είστε μια καταπληκτική οικογένεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι. Λοιπόν, και όταν θα γίνει η έκθεση της μαμάς εδώ, θα ξανακάνεις τα προγράμματά σου κλπ. Εννοείται, δεν ξεψυχισμένο το εννοείται. Πες μου βρε κάτι δυνατά να σε ακούσουμε. Ναι, λοιπόν, σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε.